Πάμε. Λοιπόν, γεια σας. Είναι μεγάλη μας χαρά που η Κοζάνη θα φιλοξενήσει μία γιορτή του μπάσκετ, το τέταρτο Final Four εφήβων της ΕΚΑΣΔΗΝ. Η Κοζάνη αγαπάει τον αθλητισμό και έχει ανάγκη από τέτοιες διοργανώσεις. Ακόμη μεγαλύτερη χαρά μας δίνει το γεγονός ότι η τελική φάση θα γίνει στο κλειστό της Λευκόδης. Ένας χώρος που πρώτη φορά ανοίγει για αγώνες μπάσκετ. Να θυμίσω ότι το μπάσκετ ήταν η κύρια σκέψη για να δημιουργηθεί αυτό το κλειστό. Άρα λοιπόν, ο βασικός λόγος της κατασκευής του, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, σήμερα παίρνει σαν καγιωστά με αυτήν την διοργάνωση. Η Δημοτική Αρχή είχε βάλει σαν στόχο τη λειτουργία του κλειστού σταδίου της Λευκόβησης. Ξεκινήσαμε πέρυσι με τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ. Μεγάλη μας χαρά αυτή η εκδήλωση που θα γίνει αύριο και την Δευτέρα. Και στο άμεσο μέλλον θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ότι θα υπάρξουν και άλλες αθλητικές διοργανώσεις που θα μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΕΚΑΣΔΗΝ για την επιλογή της Λευκόβησης, για την άριστη συνεργασία που είχαμε στα θέματα που προέκυψαν για τη διοργάνωση και από την πλευρά μου να καλέσω το φύλαθρο κοινό της περιοχής να αγκαλιάσει τους αγώνες και να γεμίσει το κλειστό στάδιο της Λευκόβησης και τις δύο ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν θέλετε και το όνομα τεπώνυμο για το γραφικό. Ευχαριστώ. Σαβίνες Κλάζος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Η ΕΚΑΣΔΗΝ διοργανώνει το τέταρτο Final Four εφήβων της Δυτικής Μακεδονίας στο καινούργιο κλειστό της Λευκόβησης, όπως είπε και ο Δημάρχος. Και θεωρώ ότι επιτυχάνεται ένας στόχος 15 χρόνων τουλάχιστον. Γνωρίζετε όλοι ότι ως γενικός διευθυντής του Μακεδονικού τότε, ξεκινώντας το γήπεδο, ο στόχος αυτός ήταν, όπως είπε και ο Δήμαρχος στο μπάσκετ, να εξοπλιστεί εδώ. Με μεγάλη χαρά και τιμή θα διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση στο καινούργιο γήπεδο, πιστεύοντας ότι πρέπει γρήγορα να δοθεί το γήπεδο για την νεολαία της περιοχής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και όλους τους συνεργάτες του. Πραγματικά η βοήθειά τους και οι προσπάθειές τους είναι αξιέπαινες. Και καλό και εγώ το φύλαθρο κόσμο της Κοζάνης αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί σε αυτή την εκδήλωση εξής λογό που είναι μια γιορτή του μπάσκετ σε ένα παραγματικό στολί. Σας ευχαριστώ. Ως πρόεδρος του Επιτροπής Πρωτοθυμάτων της ΕΚΑΣΔΗΝ θα ήθελα να συγχαρώ τα τέσσερα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο Final Four της Πρωταθλήματος Εφήβων. Το φετινό πρωτάθλημα ήταν ένα ακόμα στίχημα για μας. Προέκυψαν τέσσερις ομάδες μετά από ένα μακρύ πρωτάθλημα και πάρα τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω της ηλικίας των παιδιών τα οποία είναι τρίτη ηλικία που προκλούσαν. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ευχηθώ να γίνουν ωραίοι αγώνες, να δεξαχθεί ένα ωραίο τουρνουά, να γεμίσει το γήπεδο όπως μας έχει συνηθίσει ο κόσμος στο Ζάρι τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Την άλλη πλευρά πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ το Δήμο για τη συνεργασία που είχαμε και να ευχηθώ τα καλύτερα για τα πράγματα. Εσείς ονομάζεστε? Γιάννης Λουβεδάρος. Ωραία. Καλησπέρα. Καταρχάς είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στο Final Four εφήβων της ΕΚΑΣΔΗΝ. Είναι πραγματικά μια γιορτή του μπάσκετ. Τα παιδιά χαίρονται πραγματικά αυτή τη διοργάνωση. Θα θέλαμε να γεμίσει το γήπεδο, να συμπαρασταθούν στις ομάδες, να διεξαχθούν καλοί αγώνες. Και ο καλύτερος και ο πιο τυχερός ας κερδίσει το παιχνίδι. Ας κερδίσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς, ποιος είστε? Χαρσιώτη Γιάννης, ο προπονητής του Πρωταθλήματος. Ωραία, ευχαριστούμε.
Όχι, πάτε το που γίνεται από εκεί, γιατί τώρα θα το δω. Καταγγέλλεται Γιώργος, προπονητής της Καστοριάς. Εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκουμε πάντα σε αυτή την πόλη που αποτρέφουμε. Έχω καθυλέψει τουλάχιστον 7 χρόνια στο Βασάνι και βλέπω έχοντας καλές αναμνήσεις και πολλούς φίλους εδώ στην Κουζάνη. Να πω ότι χαρά μας είναι που άλλη μια φορά η Καστοριά είναι στο Final Four και σε μια ιστορική, ίσως την πιο ιστορική στιγμή της ομάδας που βρίσκεται στα πρόθυρα της Α2, δείχνουμε ότι προσέχει η διοίκηση και τις υποδομές. Και αυτό το αποδεικνύουμε με την παρουσία μας στο Final Four. Κατά τα άλλα, να δώσω συγχαρητήρια και στις 4 ομάδες που προκρίθηκαν σε αυτό το Final Four και ιδιαίτερα και στους προπονητές και στα παιδιά, τα οποία όπως επιτοπίσουν είναι Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου και έχουν ένα δύσκολο αγώνα μπροστά τους και ασχολούνται με το μπάσκετ και όπως συνήθως τα καταφέρουν και στα μαθήματα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Εύχομαι να γίνει σε αυτή τη γιορτή να γίνουν πολύ ωραία παιχνίδια, να τα ευχαριστεί ο κόσμος και βέβαια μεγάλο πλεονέκτημα είναι το πιστό αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να έρθει και εύχομαι να γεμίσει και να απολαύσει τη θέα. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμο Κοζάνης για τη φιλοξενία αυτού του τουρνουά, με καθήκη για την διοργάνωση. Με μεγάλη μας χαρά θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη πιστεύω γιορτή του μπάσκετ, σε ένα γήπεδο στο Λίδι. Ο καιρός είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα και να παραδοθεί για το μπάσκετ, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Ήδη κάνουμε μία προπόνηση να ευχαριστήσω και δεκαστήν και τον Δήμο για την παραγωγή του γήπεδου που κάναμε προπόνηση. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ. Το σημαντικό είναι να σας δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Μετά από ένα μακρύ πρωτάθλημα καταφέραμε να πετύχουμε το βασικό μας στόχο που ήταν η πρόκληση στο Final Four. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δίκαια αυτές τις 4 ομάδες εδώ και όλοι έχουν το μερίδιο το ποσοστό που μας αναλογεί στην επιτυχία. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε 3 πολύ δυνατές ομάδες, 3 πολύ ιστορικές ομάδες για τις υποδομές της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι σε αυτό το πάνελ είναι οι 3 προηγούμενες πρωταθλήτρες ομάδες σε καθένα σε επίπεδο εθνικών. Καθόλου τυχαίο. Θα δώσω στην ομάδα μου το ρόλο του outsider, αλλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά, είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτούς. Παρόλο που όπως είπαν όλοι προλαλήσαμε ότι είναι παιδιά τρίτης και δευτέρας ηλικία, έχουν δουλέψει πολύ σκληρά και τους αξίζει 100% που είναι εδώ πέρα. Θα παλέψουμε για το καλύτερο. Θα ήθελα να είναι μια πραγματική γιορτή αυτό το Final Four, να έχει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, να έρθει ο κόσμος της Κοζάνης και όχι μόνο της Κοζάνης και της όλης της περιφέρειας να απολαύσει αυτούς τους αγώνες, σίγουρα θα είναι υψηλό επίπεδο και μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν καταπληκτικοί αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Ονομάζομαι Βλαχόπουλος Δημήτρης, είμαι προπονητής του Ιδιός Πολυκοζάνης. Να χαιρετήσω εδώ την σειρά μου το θέσμα του Final Four που τρέχει στην επόμενη φορά. Φυσικά και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα εκπροσωπήσουμε την πόλη της Κοζάνης. Αν παρατηρήσατε, εκπροσωπούνται 4 διαφορετικές πόλεις της δικής μου κατοικίας. Τα Γραβινά, τα Καστοριά, η Επτονομέτια, την Κοζάνη. Σε ένα καινούργιο κλειστό γήπεδο που θα εγκυμοιραστεί μετά από αρκετά χρόνια. Και θεωρούμε μεγάλη μας τιμή θα είμαστε σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτό το γήπεδο. Η φιλοσοφία του δικού μου σωματείου είναι η εθνική
αθλητική ομάδα να γίνει ομάδα. Να υπάρξουν κάποιοι δεσμοί ανάμεσα στους παίχτες, μέσα από τη διαδικασία των αγώνων, γιατί είναι τελική, όπως ξέρετε, και ό,τι άλλο προκύψει.